Το Πεντάγωνο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δεν σκοπεύει να αναστείλει την εντολή των υποχρεωτικών εμβολιασμών κατά του κορονοϊού. Την ίδια στιγμή, οι Ρεπουμπλικανοί κάνουν λόγο για αποδυνάμωση των ενόπλων δυνάμεων. Η απόφαση του Υπουργείου Αμήνης των ΗΠΑ θα εξωθήσει κατά τα φαινόμενα ένα μεγάλο τμήμα του Αμερικανικού στρατού να προβεί σε εμβολιασμό, αλλά και πολλούς να μην ακολουθήσουν την οδό αυτή. Κάτι που εγείρει σοβαρές ανησυχίες και ερωτήματα από πλευράς Ρεπουμπλικανών σχετικά με την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς στην περίπτωση που απαλλαχθούν μη εμβολιασμένοι στρατιώτες, τότε οι ένοπλες δυνάμεις θα δεχθούν ισχυρό πλήγμα, διότι στην ουσία θα κοπούν στα δύο, σε εμβολιασμένους και μη. Με επιστολή που είχε αποδέχτη τον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, ο γερουσιαστής και αξιότιμο μέλος του Ρεπουμπλικανού Κόμματος στην Επιτροπή Ενόπλων Υπηρεσιών της Γερουσίας, ο Τζιμ Ίνχοφ, τόνισε πως η πολιτικά υποκινούμενη εντολή του υποχρεωτικού εμβολιασμού πρέπει να ανασταλεί άμεσα, γιατί αλλιώς θα προκαλέσει αμετάκλητη ζημιά στην εθνική μας ασφάλεια. Η απάντηση από πλευράς Πενταγώνου στον γερουσιαστή δεν άργησε να έρθει. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στο σελίδα Epoch Times, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, John Kirby, επεσήμανε πως γνωρίζει την επιστολή και τις ανησυχίες του Τζιμ Ίνχοφ και τόνισε πως θα απαντήσει σε εκείνες καταλήλως. Χιλιάδες μέλη στο Πεντάγωνο είναι ανεμβολίαστα. Την ίδια στιγμή αρκετοί έχουν υποβάλει αίτηση για θρησκευτικές ή ιατρικές εξαιρέσεις. Ωστόσο, ελάχιστες από αυτές έχουν εφαρμοστεί.